Ανθρώπινο οστό βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στα χώματα που φυλάσσονται σε ιδιωτικό χώρο και που ανήκει σε έναν επιβάτη της μοιραίας αμαξοστοιχίας, όπου μετά τη σύγκρουση βρήκαν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 57 άνθρωποι. Από την ανάλυση DNA των δειγμάτων αυτού προσδιορίστηκε γενετικός τύπος που ταυτίστηκε με αυτόν ηλικιωμένου επιβάτη της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Αγανακτισμένοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων που, αν και έχουν περάσει 5 μήνες, βρίσκουν ακόμη ανθρώπινα υπολείμματα στα χώματα που μεταφέρθηκαν μόλις λίγες ώρες μετά το δυστύχημα σε αφύλακτο από την αστυνομία χώρο. Καλείται λοιπόν και η ανάκριση και όλοι όσοι εμπλέκονται εκεί, για ποιο λόγο έχουν γίνει η μεταφορά των στοιχείων και ποιος έχει δώσει την εντολή, και επίσης γιατί οι δικαστικές αρχές δεν επενέβησαν στον χώρο να τον προφυλάξουν από τέτοια ανομία. Καταδεικνύεται από το εγκληματολογικό ότι βρέθηκε κάποιο θράψμα από ανθρώπινο οστό ηλικιωμένου ανθρώπου, το οποίο και κάποια άλλα δεύτερα δείγματα ύποπτα, τα οποία θα εξεταστούν παρετέρω για να δούνε σε ποιον ανήκουν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο ειδικός εφέτης ανακριτής που έρευνα την υπόθεση ενημερώθηκε ότι έχει βρεθεί και δεύτερο ανθρώπινο οστό, το οποίο μάλιστα είναι άγνωστης ταυτότητας, αφού το γενετικό υλικό που έχει εξεταστεί δεν συμπίπτει με κανένα από αυτά των 57 θυμάτων. Μετά από 15 μήνες, δεν μας φαίνεται και καθόλου περίεργο το ότι βρέθηκε βιολογικό υλικό στο οικόπεδο της μάντας της εταιρείας παντρεμένου. Καταδεικνύει σαφέστατα ότι παρθήκανε βιαίως τα στοιχεία από το τρόπο της τραγωδίας, από τον τόπο της τραγωδίας. Φαίνεται κατάφορα η βιασύνη που υπήρχε για να φύγουν τα πιστήρια και όλα τα στοιχεία από εκεί, και εκτός από βιολογικό υλικό που έχει βρεθεί σε αρκετά δείγματα, έχουν βρεθεί και πάρα πολλά συντρίμμια από τις αμαξοστοιχίες, από τα τρένα, και πολλά πράγματα που δεν συνάδουν με τις αμαξοστοιχίες. Τα ευρήματα προήλθαν από το κοσκίνισμα των χωμάτων που γίνεται το τελευταίο διάστημα, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ίχνος από τη σωρό της 23χρονης φοιτήτριας της αρχιτεκτονικής, που η μητέρα της ισχυρίζεται ότι είχε επιβιβαστεί στο τρένο.